Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάσταση στο μέτωπο της δημόσιας υγείας είναι κρίσιμη. Για τα καθημερινά αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού μη δείχνεται αλλού, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί όλα δείχνουν ότι εσείς έχετε την πρώτη, τη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, δηλαδή των απαιτήσεων του κεφαλαίου, τα μέτρα προστασίας πάνε περίπατο. Δείτε, κάθε μέρα δεκάδες χώροι δουλειάς, εργοστάσια, επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Και αφήστε αυτά που ξέρετε να ρίχνετε όπως πάντα την ευθύνη στο λαό και την νεολαία. Μάλιστα, υπουργοί σας είχαν το θράσος να συσχετίσουν τα αυξημένα κρούσματα με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Μόνο που τα ίδια τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Στις 7 Οκτώβρη, τη μέρα δηλαδή της συγκέντρωσης, τα κρούσματα στην Αττική επί των συνολικών κρούσματων ήταν στο 47,7%, ενώ χθες ήταν 38%. Εκτός αν μας πείτε ότι οι πάνω από 20.000 που ήταν έξω από το εφετείο μετανάστευσαν στη Βόρειο Ελλάδα. Το μόνο που κάνατε είναι να γελιοποιήσετε. Σας το λέμε ξανά, πάρτε τώρα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κάντε τις απαραίτητες προσλήψεις. Εξασφαλίστε τις απαιτούμενες υποδομές. Πάρτε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα πριν είναι αργά.